Hello! Έφτασε και πάλι το Σαββατοκύριακο και σήμερα θα κατέβουμε μία βόλτα με τον Νάπο στο κέντρο. Θα πάμε και στην Εσπρέσο γιατί χρειαζόμαστε καφέδες και μετά ίσως πάμε σε ένα μικρό μαγαζί που έχω βρει που φτιάχνει, λένε, τα καλύτερα cheesecake στην πόλη. Οπότε θα δούμε πώς μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Μετά θα πάω ένα σούπερ μάρκετ σίγουρα γιατί αύριο θέλω να φτιάξω κρυθαρότο και θα σας πάρω μαζί μου στη βόλτα μου. Hello! Επιστρέφουμε σπίτι τώρα. Ήταν ωραία βόλτα, πήραμε και το cheesecake και that's all for now. Επέστρεψα σπίτι λοιπόν, πήγα και σούπερ μάρκετ, πήρα ό,τι χρειαζόμουν για αύριο. Τώρα έχω ανοίξει όλα τα παράθυρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχει μπει η άνοιξη για τα καλά. Και το μόνο που σκέφτομαι είναι το Πάσχα που μάλλον θα πάω Γιάννενα και όλο σκέφτομαι τι θα φτιάξω από γλυκά και φαγητά και τι θα φάμε γενικότερα, μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου, τίποτα άλλο. Έκανα και χθες μια τεράστια προαγγελία 50 ευρώ σε είδη ζαχαροπλαστικής. Ναι, μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Αλλά ήταν πράγματα που δεν μπορούσα να βρω αλλού. Βρήκα ένα μαγαζί το οποίο για κάποιο λόγο είναι στη Σάμμο, η Καρουζέλ λέγεται. Το οποίο έχει τα πάντα, έχει μύτες για κορνέ, έχει χρώματα ζαχαροπλαστικής σε τζέλ και σε πάστες και σε σκόνες, έχει κουπάτα, έχει φόρμες για κέικ, έχει σκόνη μαρέγκας. Δεν έχω βρει πουθενά άλλο σκόνη μαρέγκας, οπότε είπα να πάρω, ήταν και ένα τελευταίο τεμάχιο που ήμουν τυχερή σε αυτό, γιατί αυτό το χρησιμοποιούν για να διακοσμήσουν μπισκότα και γενικά για γλάσσα και τέτοια, χρησιμεύει πολύ για μαρέγκες. Οπότε είπα να πάρω. Τώρα είμαι λίγο κουρασμένη έτσι από τη βόλτα, αλλά ήταν πολύ ωραία γιατί είχε πολύ ήλιο, είχε ζέστη, είχε έτσι ένα ελαφρό δροσερό αεράκι. Πολύ ωραία. Περπατήσαμε πολύ, κάψαμε πολλές θερμίδες. Γι' αυτό τώρα δικαιούμαι το cheesecake. Αλλά πρώτα θα περιμένω να φάω μεσημεριανό καλύτερα. Μη φάω ακόμα γλυκό. Και επίσης έχω όρεξη για ένα φρέντο εσπρέσο. Που ήρθε η ώρα νομίζω για τον πρώτο φρέντο εσπρέσο της χρονιάς. Πήραμε και καινούργιες κάψουλες. Πλέον κρατάμε και τις παλιές να τις πηγαίνουμε για ανακύκλωση αφού πηγαίνουμε μέχρι το κέντρο για να αγοράσουμε καινούργιες, οπότε μπορούμε να πηγαίνουμε τις παλιές. Ίσως κάνω λίγη γυμναστική ελαφριά σήμερα γιατί νιώθω το σώμα μου πολύ κουρασμένο. Αυτά. Και ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Cheesecake.
Λοιπόν, αυτό είναι salted caramel, αυτό είναι white chocolate πιστάσιο, αυτό είναι το κλασικό New York. Οπότε θα δοκιμάσουμε. Νομίζω θέλω από αυτά πρώτα. Καταπληκτικό. Θα σου φάω από αυτό. Πάρα πολύ καλό. Okay. Είναι πάρα πολύ καλό. Και από το κλασικό. Εντάξει, καμία σχέση. Πάρα πολύ καλά. Και τα τρία. Τι καταπληκτικό cheesecake ήταν αυτό. Λοιπόν, άμα πάρετε, να πάρετε το white chocolate πιστάσιο. Αυτό ήταν το καλύτερο. Μετά ήταν το New York και μετά το salted caramel. Δεν μου αρέσει και πολύ καραμέλα, εμένα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, πάρα πολύ καλό. Καμία σχέση με άλλα cheesecake που έχω φάει. Θα ξαναπάρουμε, γιατί είδα ότι έχει και άλλες γεύσεις και έχει και άλλα γλυκά γενικά. Έχει red velvet, έχει μπισκότα διάφορα, brownies και τέτοια. Οπότε τώρα που το μάθαμε θα ξαναπάρουμε. Hello! Λοιπόν, 2 μέρες από το vlog. Αυτό είναι γιατί είμαι πάρα πολύ απασχολημένη με τον κώδικα του TEDx. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Προσπαθώ καθημερινά να προσθέτω σελίδες, να προσθέτω πραγματάκια που λείπουν για να μειώνω λίγο αυτή τη δουλειά, γιατί πλησιάζει και η ημέρα του event και θα ήθελα μέχρι τότε να τα έχω όλα έτοιμα. Ασχολούμαι γενικά 3-4 ώρες την ημέρα όσο μπορώ. Δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, το οποίο βέβαια είναι και καλό, γιατί με εμποδίζει από το να σκέφτομαι σε τι κατάσταση ζούμε ακόμα τόσους μήνες. Απορώ που δεν άνοιξαν τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω ότι θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα και να ανοίξει επιτέλους και η εστίαση, γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Θέλω να πάω να φάω ένα καλό φαγητό σε ένα εστιατόριο, να αλλάξω παραστάσεις, έτσι, περιβάλλον, να το απολαύσω. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με το delivery. Ναι, σε άλλα νέα χάλασαν τα ακουστικά που είχα. Τα είχα ίσως 1,5 χρόνο, νομίζω. Ήταν με καλώδιο, οπότε τώρα είχα βάλει εδώ και πολύ καιρό κάτι άλλα ακουστικά σύρματα στο μάτι και περίμενα βασικά να χλάσουν αυτά που είχα για να τα πάρω. Οπότε τα πήρα αναγκαστικά. Είναι αυτά, αυτή είναι η θήκη που φορτίζει. Είναι τα Xiaomi True Wireless Basic S. Είναι με Bluetooth. Αυτά εδώ. Τα δοκίμασα, είναι πολύ καλά. Προσπάθησα στην αρχή να τα συνδέσω στον υπολογιστή, αλλά δεν τα είχα καταφέρει, γιατί έπρεπε να απενεργοποιήσω το Bluetooth από το κινητό. Και μόλις το κάνω αυτό, έπαιξε κανονικά. Μέχρι στιγμής είμαι ικανοποιημένη, μπορώ να πω. Περιμένω και άλλες παραγγελίες αυτή τη εβδομάδα. Περιμένω και μία παραγγελία από τα IKEA, που αυτήν θα θέλετε να δείτε. Οπότε κάνω λίγο υπομονή. Βέβαια, η παραγγελία με τα είδη ζαχαροπλαστικής που σας έλεγα. Ένα δωράκι από την ομάδα του Ικαρουζέλ. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας. Καλό Πάσχα. Τέλειο. Θέλω να δω πού το δίνει το δώρο. Α, it's a soap. Okay. Λοιπόν, τι πήρα εδώ. Οι βαφές για το αυγά. Ναι. Πού θα βάψουμε το Πάσχα. Πήρα πολλά χρώματα σε πάστα. Κόκκινο, μπλε. Ένα τύπια κορνέ σε αυτό εδώ το μέγεθος, που είναι στρογγυλό απλό. Αυτή είναι η σκόνη μαρέγκας. Αυτή εδώ. Και τα υπόλοιπα χρώματα πήρα μαύρο, κίτρινο και ροζ.
Και θεωρητικά με αυτά εδώ μπορώ να φτιάξω όλα τα χρώματα που χρειάζομαι. Αλλά κυρίως το πήρα για να παίξω με σοκολάτα λευκή, οπότε θα δω άμα γίνεται ή όχι. Αλλιώς θα φτιάξω απλό Royal Icing με αυτά και με τη σκόνη μαρέκας. Τέλεια! Hello! Χθες είχα μία πάρα πολύ unproductive day. Το κατάλαβα από το πρωί που ξύπνησα. That time of the month. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, εντελώς αντιπαραγωγική. Ήθελα μόνο να κάτσω στον καναπέ, να μην κάνω τίποτα, να βλέπω τηλεόραση και να τρώω. Και γι' αυτό κιόλας είχα πάρα πολύ έντονη όρεξη χθες. Παρήγγειλα και παγωτό, έφτιαξα και popcorn. Ήταν μια τέτοια ημέρα, αλλά εντάξει, νομίζω όλοι αξίζουμε μια τέτοια ημέρα. Ναι, δεν ήμουν καθόλου καλά. Ξέσπασα κιόλας γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ να ζω σε αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι και τα προηγούμενα χρόνια που όσο έκανα το μεταπτυχιακό μου και δούλευα παράλληλα, δεν είχα καθόλου ελεύθερο χρόνο να κάνω τίποτα, οπότε ήταν σαν να ζω και τότε σε μια καραντίνα. Ναι, οπότε 3 χρόνια είναι πάρα πολύ, αλλά σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα. Ήρθανε και οι παραγγελίες από τα H&M που περίμενα, οπότε θα σας τις δείξω τώρα. Είναι και... μιλάμε για ογκώδη πράγματα, όλο αυτό. Οπότε θα ξεκινήσω από αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ έρχονται και περνάει τόσος καιρός και μετά δεν θυμάμαι τι έχω προηγήσει. Λοιπόν, εδώ είναι ένα τζιν σε χρώμα μπέζ. Είναι σε αυτό το στυλ mom jeans, έτσι φαρδί, και μπορείς και να το τυλίξεις στα πόδια. Θα το δοκιμάσω. Το 36 το πήρα. Okay. Μ' αρέσει πολύ το μπέζ χρώμα του. Μετά έχουμε είναι σαν κροπ πουκάμισο αυτό. Μου φαίνεται λίγο μεγάλο βέβαια, αλλά θα δείξει. Το πήρα σε small αυτό. Φαίνεται μεγαλούτσκο. Εντάξει, τελείως σιδέρωμα. Obviously. Πάμε να δείξουμε το μεγάλο τώρα. Αν και αρχίζω να θυμάμαι τι έχει μέσα. Βέβαια και ξέρω γιατί είναι τόσο μεγάλο. Πρώτα θα σας δείξω για ποιο λόγο έγινε αυτή η παραγγελία. Θα γεμίσω φελίζω μου φαίνεται. Πώς θα το βγάλω. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η παραγγελία. Αυτό το φάζο το ήθελα από την πρώτη στιγμή που βγήκε και όλο το σκεφτόμουν να το πάρω, να μην το πάρω, και τελικά τελείωσε. Εξακολουθούσα να το είχα στα μένα και ένα απόγευμα μπαίνω και το βλέπω
Few pieces left. Κατευθείαν το βάζω στο καλάδι και ήρθε. Είναι όπως βλέπετε ένα βάζο της Αφροδίτης της Μήλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα βρω ένα spot για να το βάλω και θα το γεμίσω και με μερικά ανοιξιάτικα λουλούδια κάποια στιγμή. Φαίνεται έτσι πολύ κλασικό. Δεν έχουμε και κανένα βάζο στο σπίτι έτσι κι αλλιώς, οπότε ήταν ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μαζί με αυτό το βάζο πήρα μία κοντομάνικη μπλούζα σε αυτό το beige gray χρώμα για τον Άπο. Ναι. Και πήρα επίσης άλλο ένα μπουστάκι γυμναστικής, γιατί όπως σας είπα, τώρα που κάνω γυμναστική κάθε μέρα μου χρειάζονται. Αυτό είναι ωραίο, δεν έχει και καθόλου ενίσχυση, μου αρέσει πολύ. Το medium το πήρα, μου φαίνεται ok το νούμερο, αλλά θα το δούμε κιόλας. Είναι πολύ απλό, τυραντάκι και εδώ μαζεύει κατά το στήθος. Αυτό. So, αυτό είναι το cropped πουκάμισο και τα mom jeans. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη. Το πουκάμισο κατά 99% θα το επιστρέψω γιατί είναι μεγάλο. Αναγκαστικά να ανοίξω και ένα ακόμη κουμπί για να το δέσω και πάλι δεν είναι εφαρμοστό και τα χέρια είναι τεράστια, είμαι σαν πειρατής, οπότε δεν νομίζω ότι έπρεπε να δείχνει έτσι. Και το παντελόνι επίσης δεν ξέρω, ίσως αν ήταν και αυτό ένα νούμερο μικρότερο να ήταν λίγο καλύτερο. Μου φαίνεται πάρα πολύ φαραδί, δηλαδή εδώ είναι το πόδι μου, είναι όλο αυτό το ύφασμα. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια τι να κάνω με το παντελόνι. Το χρώμα είναι ωραίο πάντως και είναι άνετο. Έχει και έξτρα χώρο εδώ, να σας το δείξω και κατεβασμένο. Είναι αρκετά μακρύ. Θα φοριόταν και με ένα πέδιλο ψηλό για καλοκαίρι. Έτσι και αλλιώς, εντάξει, αυτό είναι για τέτοια εποχή, δεν είναι για χειμώνα. Οπότε σίγουρα με πέδιλο ή με κάποιους sneakers. Ναι, δεν ξέρω, θα πρέπει να το σκεφτώ. Και αυτό είναι το μπουστάκι γυμναστικής. Και αυτό ίσως ένα νούμερο μεγαλύτερο να ήταν καλύτερο. Αλλά εντάξει, φαίνεται άνετο. Ίσως να μπορώ να το φορέσω και έξω σαν απλό top. Ναι, μια χαρά. Και το ύφασμα είναι καλό. Πάντως, έχω πολλά πράγματα να περιμένω στην επόμενη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά excited πράγματα και περιμένουμε και μια παραγγελία από IKEA που θα τη δείτε στο επόμενο βίντεο. Γενικά, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα που μπορώ να δείξω και κυρίως είναι πράγματα που αγοράζω, που δεν έχουμε και κάποια άλλη απόλαυση σήμερα. Μόνο να αγοράζουμε πράγματα μπορούμε, το οποίο εντάξει, προφανώς δεν τα αγοράζω έτσι για πλακά ή για μόνο και μόνο για να σας τα δείξω. Τα αγοράζω γιατί όντως τα θέλω. Πολλά από αυτά είναι και investment. Γράψτε μου από κάτω ένα σχόλιο με το τι θέλετε να δείτε σε επόμενο βίντεο, έτσι για να έχω πράγματα να σας δείξω, γιατί ένα μυαλό έχω κι εγώ, δεν έχω πάρα πολλές ιδέες. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα το πούμε στο επόμενο. Just